Είμαστε ρέντιδες, ρέντιδες. Τα αγγλικά μας είναι πολύ καλά. Ρέντι ή ρέντιδες. Πάμε λοιπόν, ρέντιδες. Τι να φταίει. Εμείς πάμε καλά, για τους άλλους λέμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με το δεξί. Με το ακροδεξί. Τον βλέπεις το Μητσοτάκη. Έχει εγκυστρωθεί στο ακροδεξί και παλεύει να κάνει κινήσεις τώρα προς το κέντρο, αλλά όταν βάζεις πολλά φρένα στην κυβέρνηση, στις απότομες στροφές, δεν ζητάς κομματική πειθαρχία, δεν δηλαίνεις σαν τη Μυραράκη στα καλά κατούμενα με το χαλί που λέει «Τώρα εγώ με πιάζει μια τρέλα, θα τα πουλήσω έχω μια τρέλα, 88.000 μόνο». Δεν μπορεί να βάζεις κομματική πειθαρχία στα ίσονος σημασίας έργα, θέματα, και στα μεγάλα θέματα να λες αφήνω τους ακροδεξιούς ως έχει ή τους από την εκκλησία προερχομένους και εκλεγμένους. Γιατί μετά πώς θα τους ξαναέχεις, λες μέσα σου, τους ακροδεξιούς για την επόμενη χρήση, για ό,τι μπορεί να χρειαστούν. Τέλος πάντων, με ένα σχηματισμό μπήκε ο Καινούργιος Χρόνος, λένε οι δημοσιογράφοι. Αυτό είπανε τουλάχιστον, αλλά εγώ λέω ότι αυτός είναι μετασχηματισμός. Εμένα τα ελληνικά μου δεν είναι τα ελληνικά των δημοσιογράφων, δεν έχω τέτοια μεγάλη ευρύτητα λεξιλογίου και χρησιμοποιώ τις λέξεις όπως είναι. Δηλαδή, όταν παίρνεις το χαρτί τουαλέτας και το πας στην κουζίνα, και μετά παίρνεις το χαρτί της κουζίνας και το πας στην τουαλέτα, αυτό εγώ το λέω μετασχηματισμό. Το λες και παλαιοσχηματισμό, δηλαδή, διότι πάνε δύο υπουργοί στις παλιές τους θέσεις. Άρα αυτό που έγινε είναι μετασχηματισμός και παλαιοσχηματισμός. Πάντως δεν είναι ανασχηματισμός. Πήγε στη Μαρινέλα Μητσοτάκης, τραγούδησε πολύ δυνατά το «Καμιά φορά, νέο να αλλάξω εαυτό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι». Και άλλη φορά ήρθανε τα φώτα, το ξέρετε, ο φωτισμός δεν ήρθε, αλλά ήρθαν τα φώτα. Το Περιστέρι, το είδατε αυτό που είχε ο Άδωνης. Λιποθύμησε το καημένο το Περιστέρι στα χέρια του Άδωνη. Το έσφυγε τόσο πολύ, βέβαια, είχε και κρύο, και το έσφυγε, το μισοστραγκάλισε. Και πάει να πετάξει το τη αθώα Περιστερά και τρώει ένα κτουπιούπαρ τον κάτω. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση, πώς να το πω, ρε παιδί μου, η αθώα Περιστερά έπεσε κάτω για διευκρίνιστους εντελώς λόγους. Αλλά αυτή τη σκηνή θα χρειαστεί να την θυμηθούμε και στο μέλλον, παρακαλώ. Ωστόσο, το πουλί του Άδωνη Γεωργιάδη δεν είχε καμία διάθεση να συνεργαστεί μαζί απολύτως του και του έριξε άκυρο. Να συνεργαστεί. Πουλί το άφησε στον αέρα, ρισχυώθηκε στο έδαφος και έφυγε από την ακροδεξιά Περιστερά. Πάει το πουλάκι, έπεσε γκτουπ, γκτουπ το κάτω, έγινε όμως χαμός σε όλο τον κόσμο, παιδιά βουτήξανε και αυτός ο κύριος, αυτός που δεν, πρέπει να ξέρετε κάτι, στα χωριά δεν έχουν, πολλά χωριά δεν έχουν λίμνες, δεν έχουν ποτάμια, οπότε τι να κάνεις, πού θα πας όταν θες να αγιάσεις τα νερά, ή θα πας σε κάποιο νεροχύτη, αν έχει πολύ νερό, ή θα πας κάπου που έχει υπό στο νερό, μια στέρνα, μια γούρνα, ένα πηγάδι. Στο συντριβάνι, δεν είναι κακό το συντριβάνι, το συντριβάνι του χωριού είναι πολύ καλό, πολύ καλό. Πρόσεξε, του πέφτει ο σταυρός αυτού μπροστά του και πόσο χριστιανός είναι, δεν πάει να τον πάρει αμέσως να πει ότι δεν έκανε και καμιά προσπάθεια, βουτάει μαλακά, ήρεμα, κάνει το γύρο γύρω σου, λέει μην πετύχει να ψάρει στον δρόμο, πηγαίνει. Παρακολουθήστε, παρακαλώ, τον βλέπεις. Τρομάξα τα ψαράκια στον δρόμο, γιατί είδαν, ήταν χρυσό ψαρά κάτω, παθασικό πει που τον είδε. Σου λέει, ποιο είναι αυτό το τόσο μεγάλο ψάρι, και γιατί το βάλω στο συντριβάνι, πώς το χώρασε μόνο μαζί. Αυτά φοβήθηκαν ότι θα μείνει αυτό για πάντα εκεί πέρα. Δεν ήξερα ότι θα πιάσει το δρόμο και θα βγει. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ ωραίο όμως. Τι να κάνεις, κυρία μου, χωριό, το ξέρεις το χωριό. Τότε έχω ζήσει στον κάμπο εγώ που δεν είχαμε νερό και ψάχναμε κάπου να. Είχαμε έναν παπά, το θυμάμαι τώρα, που μας έκανε αγιασμό, η μάνα μου έκανε αγιασμό κάθε μήνα και ερχόταν αυτός ο παπάς και όποτε δεν μπορούσε η μάνα μου να κατεβάσει το εικόνισμα της Παναγίας από το εικονοστάσιο, τέλος πάντων, αυτός έβαζε ένα ρομάντσο. Ήταν παλιό περιοδικό της εποχής, το ρομάντσο που είχε την εικόνα της Παναγίας και έκανε τον αγιασμό. Δηλαδή, γίνονται κάποια τέτοια πράγματα. Αν θες να τιμήσεις που δεν μπορείς, αν θες να κάνεις μια ευλογία και δεν μπορείς, τι να κάνεις. Θα πέσεις και στο συντριβάνι. Πάντως. Είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχει το σύμβολο από πίσω με οποιονδήποτε τρόπο. Ας πούμε, σε αυτόν που διέπραξε την γυναικοκτονία της Γεωργίας, των δολοφόνων. Πάμε να τον δούμε στη φωτογραφία. Το βλέπεις στη φωτογραφία. Να το ξεκαθαρίσουμε μία και καλή λοιπόν. Εκτίμησή μου είναι αυτή. Το πιστεύω εγώ. Δεν σημαίνει ότι το πιστεύει και κάποιος άλλος. Όσοι δεν νιώθουν καθαροί άνθρωποι, τους αρέσει να φωτογραφίζονται με τα σαπούνια δίπλα τους. Αν με καταλάβατε, δηλαδή με τα καθαριστικά τους.
σημαίες από πίσω ότι είναι πατριώτες. Την εικόνα της Παναγίας του Χριστού ότι είναι πάρα πολύ χριστιανοί. Τις οικογένειές τους ότι είναι πάρα πολύ οικογενειάκες. Φροντίζουν πάντα εσύ να βλέπεις ένα σύμβολο και από αυτό να μπερδεύεσαι για την προσωπικότητα αυτή που βλέπεις μπροστά σου. Δεν έχω δει έναν άνθρωπο καθαρό, έντιμο, που να κάθεται να διαλέγει τις φωτογραφίες που θα βάνουν πίσω του στην κάμερα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Γι' αυτό και πάντα όταν βλέπω κάτι τέτοια, ξέρω τι έχει προηγηθεί και ξέρω τι μπορώ να περιμένω στο μέλλον. Δολοφόνησε, κομμάτιασε τη Γεωργία με το 3 μηνών παιδί της και άκουσα, ακούω, δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω από το δικηγόρο, αλλά δεν θέλω να πω ότι είναι σίγουρο, δεν θυμάμαι πραγματικά. Από κάπου το άκουσα ότι υπήρχε πληροφορία ότι η Γεωργία ήθελε να κάνει άμβλωση. Άρα, σε τι χρησιμεύει αυτή η πληροφορία? Στο να πιστέψουμε ότι βοήθησε ο δολοφόνος να απαλλαγεί από το παιδί της? Σε τι βοηθάει αυτή η πληροφορία? Θέλω να μου πείτε σε τι βοηθάει αυτή η πληροφορία, παρά μόνο στο να μας πει από πίσω υπόγεια, στα υπόγεια του μυαλού μας, ότι εντάξει, αυτή δεν ήθελε το παιδί και κάτι τέτοια. Αυτό δεν θέλετε να πείτε. Καταλαβαίνω λάθος. Θέλω να δω αν καταλαβαίνω λάθος. Μπήκε το 24 και θέλω να δω αν καταλαβαίνω σωστά όπως καταλάβαινα παλιά. Πώς όμως θα αλλάξει αυτός ο κόσμος το 24 που δίνει ευχές και ελπίδες και μάτσα μούτσα και φιλιά και είναι οι κατοικίες που στέλνουν φιλιά? Αγάπη μου, αγάπη μου, πώς σε λατρεύω. Ευτυχής ημέρα το 24. Δεν μιλάμε για αυτή τη συγκεκριμένη που θα την βοηθήσω εγώ. Θα την παίξω εγώ. Δεν την παίξω αργότερα. Θα την παίξω τώρα. Το 2024, ναι, θα πάω μπροστά. Μπροστά θα πας. Δεν θα πας πίσω. Δεν έχεις όπιστη νησί. Εσύ έχεις μόνο την πρώτη, δευτέρα και τρίτη. Έχω τη δύναμη να πάω μπροστά. Ναι. Έχω τη δύναμη να πετυχαίνω. Τέντος τα δόντια θέλω. Και αυτό με κάνει να νιώθω ακόμα καλύτερα. Τα πάγωσες πολύ ωραία. Μια χαρά πάμε. Τι να κάνει και αυτή, βρήκε αυτόν τον τρόπο να είναι ευτυχισμένη. Η γυναίκα, να το πούμε έτσι. Πάλι. Λοιπόν, θα την πέσω και θα την κάνω πασίγνωστη. Είναι η κατά λάθος χαρούμενη, η κατά λάθος ευτυχισμένη. Όπως θες πάρτε, τέλος πάντων. Όταν λοιπόν θέλουμε να αλλάξει το 24, να αλλάξει ο κόσμος, μπορεί οι ιερείς να μιλούν έτσι στις γυναίκες? Αυτό που έγινε με τον κύριο δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτό ακριβώς πάτε. Μην μιλάτε εσείς. Μην μιλάτε, είπαμε. Οι γυναίκες μια ζωή μιλάτε. Γιατί λέμε στην εκκλησία υπάρχει δίκαιο. Εφόσον δεν υπάρχει δίκαιο στην πολιτική, ας υπάρχει στην εκκλησία. Αυτή, εγώ λυπάμαι τον άντρα σας στο σπίτι. Όταν θέλεις να μιλάς συνέχεια. Να μην τον λυπάσεις. Όταν θες να μιλάς συνέχεια. Διότι ένας άνθρωπος της εκκλησίας δεν φέρεται όπως φέρεις εσύ. Κατάλαβες? Αυτό που σου λέω. Εγώ του χρόνου πώς θα πείσω αυτά τα εγγόνια να έρθουν να πέσουν μέσα στη λίμνη όταν βλέπουν την αδικία από την εκκλησία. Λοιπόν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σον ημάς αμήν. Ευλογία δεν έχεις πάντοτε με αυτό που έκανε. Εγώ σου λέω δεν έχεις ευλογία με αυτό που έκανε. Έχω την ευλογία του Θεού και δεν έχω πρόβλημα από κανένα. Μπράβο, όπως οι Ιαχωβάδες. Όπως οι Ιαχωβάδες. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν είμαι Ιαχωβού. Είμαι πολύ πιο χριστιά από εσάς. Σουτ, μη μιλάτε. Μη μιλάτε. Αυτό είναι η εκκλησία. Σουτ, μη μιλάτε. Και λυπάμαι τον άντρα σου. Πέστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι. Είμαστε ακόμα στο «Η δε γινή να φοβείτε τον άντρα». Όχι. «Η δε γινή να μην φοβείτε τον άντρα». Να περπατάει άνετα στον δρόμο της, όπως θέλει να είναι ντυμένη, όπως θέλει να είναι βαμμένη, όπως θέλει να είναι. Σε αυτόν τον κόσμο οι άνθρωποι δεν χωρίζονται σε αυτούς που θα κάνουν ό,τι θέλουν και αυτούς που θα αποφασίζουν για το πώς θα ζούνε οι άλλοι και πώς θα συμπεριφέρονται οι άλλοι και αν θα φοράνε κοντή φούστα ή μακριά φούστα. Όταν ο Μίχος δηλώνει ότι είναι 200 άτομα αυτά τα οποία βιάσαν τη 12χρονη, όταν η ίδια η 12χρονη ζητάει να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι και εμείς ξέρουμε ότι από τους 200 βρήκαν τους 26 και οι 20 είναι ήδη έξω, τι καταλαβαίνει ο κόσμος? Τι καταλαβαίνει ο κόσμος? Ότι κάποιοι είναι μέσα σε αυτούς και συζητιέται πάρα πολύ έντονα αυτό, που είναι ψηλά στην ιεραρχία, ψηλά στην πολιτική και ξαφνικά εξαφανίζονται αυτοί, κουκουλώνονται. Γιατί? Γιατί υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που δεν υπάρχουν πουθενά στα δελτία ειδήσεων? Δηλαδή, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ιεράρχες δεν έχουν κανένα μα κανένα θέμα. Είναι όλοι ηθικοί και έντιμοι. Από πότε, από πού και πού? Ποιος δεν ξέρει τι γίνεται στην ιεραρχία? Τι μπορεί να γίνεται? Ποιος δεν ξέρει τι γίνεται στις υιοθεσίες των παιδιών? Οι υιοθεσίες των παιδιών ελέγχονται κυρίως στα ιδρύματα αυτά από την εκκλησία. Και αν πλησιάσεις με καλά λεφτά, βρίσκεις το παιδί. Αυτοί όλοι οι σύλλογοι, όχι όλοι, κάποιοι, πολλοί όμως, που είναι μόνο για να παίρνουν τα λεφτά,
για να παίρνουν θέση οι ίδιοι, να πάρουν τις επιχορηγήσεις, να έχουν μέσα να φτώσουν, να διαχειρίζονται την περιουσία του ακινήτου, των ακινήτων, να τα δίνουν από εδώ από εκεί. Αυτά δεν τα έχει ακούσει ποτέ κανείς. Δεν πρέπει τα πιστεύω μας να είναι τόσο αγκιστρωμένα πάνω μας που να μην μπορούμε να βλέπουμε. Η πίστη πρέπει να υπάρχει και το λέω εγώ που πιστεύω. Πιστεύω, αλλά δεν πιστεύω με βάση την πίστη που βασίζεται σε φωτογραφίες και σε σύμβολα και έτσι φτάνουμε να ανεχόμαστε τους Epstein της εποχής μας και της Ελλάδας. Είδατε αυτό με τον Epstein, τον περιβόητο αυτόν που είναι μέσα ο Κλίντον, ο πρίγκιπας Άντριου, πρίγκιπας Άντριου και ακούσατε φαντάζομαι και το όνομα του γιου του τέος βασιλιά του Παύλου που βγήκε η γυναίκα του και είπε όχι και διάφορα τέτοια. Είδατε έναν όμως δημοσιογράφο Έλληνα να τον ρωτήσει κάτι, παραπάνε από το σπίτι του και τον ρωτάνε με ποιον τρόπο θα πάει στο μνημόσυνο και πόσο συγκινημένος είναι. Θα ρωτούσαν εμένα ή εσάς ή κάποιον μόνο γι' αυτό αν είχε προκύψει το σκάνδαλο του Epstein που δεν το πήραν πρέφα κανένας εδώ. Μην μου πείτε ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι που περιμένουν για να κάνουν τη δουλειά τους και θέλουν να κάνουν τις ερωτήσεις και είναι κρίμα να μην τους απαντάμε. Δεν έχουν πάρει κάποιες οδηγίες για αυτές τις ερωτήσεις. Δεν ακούσαν τίποτα για τον Παύλο. Δεν είδαν το όνομά του πουθενά. Δεν έχουν μία ερώτηση να το κάνουνε. Δεν έχουν ακούσει ότι γίνεται απεργία και βγήκαν οι Γερμανοί με τα τρακτέρ για το ΦΠΑ και το, η κυβέρνηση το ξανάφησε εκεί που ήταν. Πού είναι, μωρέ? Α, δεν, θα το, δεν το είδατε ούτε αυτό. Να το, το δείχνουμε εμείς. Δες το. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλοι μαζί ή συνεννοούνται για να δείξουν ή να μην δείξουν κάτι, να προβάλλουν ή να μην προβάλλουν κάτι. Έτσι μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Αυτό το 24 έτσι θα μας μπει. Δηλαδή να μιλάμε δύο κουβέντες. Η μεν τηλεόραση να έχει τα θαύματα όλα και τα καλά των εμβολίων και ο κόσμος να συζητάει για το τι έχει πάθει από τα εμβόλια. Δηλαδή μισό λεπτό δεν θα γίνουν αυτές οι δύο κουβέντες μαζί. Και όταν πες τα φάρμακα έχουν και αντένδειξεις. Αυτό το φάρμακο δεν έχει καμία αντένδειξη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί δεν μιλάμε μία γλώσσα. Μιλάμε δύο ξεχωριστές γλώσσες. Η τηλεόραση και οι άνθρωποι. Πρέπει να ενωθούν αυτές οι γλώσσες, οι λέξεις, οι έννοιες. Όταν ένα σχολείο, η σχολή Μωραΐτη, ανακοινώνει 6 μέρες μετά ότι ο δράστης και το παιδί αυτό το 13χρονο για το οποίο γινόταν το bullying, βγάζει μια ανακοίνωση και εξαιρετικά κακή εντύπωση και το λέω γιατί η σχολή Μωραΐτη χαίρει της εκτίμησής μου, που προκάλεσε το γεγονός ότι στην ανακοίνωση αυτή γράφουνε πρώτη ανακοίνωση ότι το δέντρο, το μεγάλο δέντρο που ήταν έξω από τη σχολή Μωραΐτη ξεριζώθηκε από τον αέρα και επευχαιρία για το δέντρο, θυμηθήκαμε ότι έχουμε και περιστατικό bullying και διάφορα τέτοια. Έγινε και ένα bullying στο σχολείο. Να δείτε, να μην το ξεχάσω και αυτό και το έβαλε και μέσα. Αυτό και μόνο κύριε τη σχολή Μωραΐτη δεν σας θυμάει και καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειό σας. Διάβασα και την απάντηση του τέος γυμνασιάρχη Γιώργου Θαλάσση. Θυμήθηκα το τραγούδι αυτό του Λουκιανού. Και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε, Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα, Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Μικρέ μου φίλε, Γιώργο Θαλάσση. Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ. Νομίζω το χρέος με προστάζει. Το 2024 μέσα μας όλοι οι θεσμοί είναι σαν δόντια που κουνιούνται και θέλουν βγάλσιμο. Δεν θέλω να πω αυτός ή εκείνος ή ο άλλος θεσμός, αλλά θέλω να αναρωτηθείτε οι ίδιοι τι νιώθετε, τι αισθάνεται. Βλέπετε την πρόεδρο της Δημοκρατίας να περπατάει, να παίζουν μουσικές και διάφορα. Τι αισθάνεστε? Μέσα μας κουνιέται το σύστημα. Όλοι οι θεσμοί κουνιούνται σαν δόντια χαλασμένα και τα δόντια τα χαλασμένα κάποια στιγμή πρέπει να αλλαχτούν γιατί δεν μπορεί να φάει ο κόσμος από το μέλλον. Το μέλλον είναι σκληρό και αδυσόπιτο και δεν μπορεί να δαγκωθεί με παλιά χαλασμένα δόντια. Πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας στον Sky να μιλήσει εκεί πέρα και είναι ο Βανταδόρος του Πορτοσάλτε εκεί πέρα και του λέει θα κλείσει και κανένα νοσοκομείο. Και γελάνε, βλέπεις ότι γελάνε από μέσα τους και κάνουν, έχουμε τους ηλίδιους κάτω, από κάτω, τη λέει οι ηλίδιοι εκεί και τους λέμε εμείς τους έξυπνους. Είναι ερώτηση αυτή, είναι κάτι που τον απασχολεί, τι θέλει να μας δείξει δηλαδή.
Τι είναι αυτά που κάνατε ακριβώς? Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά? Πόσο καραγκιόζητα θα γίνετε ακόμα? Είμαστε ένας λαός που παίζει τον ηλίθιο. Είμαστε πραγματικά ηλίθιοι, παιδιά. Να τα καταλάβω. Να γνωριστούμε, να ξανασυστηθούμε. Να πούμε ναι, είμαστε ηλίθιοι και ανεχόμαστε αυτές τις ηλιθιότητες. Να πούμε. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Άμα συμφωνήσουμε ότι είμαστε όλοι έτσι, έτσι. Είμαστε οκ. Okay. Μισό λεπτό. Να δείξω τον Άδωνη. Το πελατειακό πολιτικό σύστημα, το οποίο υπηρετείται, κύριε Υπουργέ, φοβάται να πει στον νομό ότι yeah, παιδιά yeah. από τα τρία νοσοκομεία καχάς, που έχουμε. Καχάς μιλάτε με έναν υπουργό που στο παρελθόν, όπως θυμάστε, και με κατηγορούν μέχρι σήμερα, έχω κλείσει 7 νοσοκομεία. Το κάνω σκοπίμως και σας προκαλώ. Και, εγώ και, θα... και αυτοί που με κατηγορούσαν για τα νοσοκομεία που έκλεισα, όταν κυβέρνησα 5 χρόνια δεν τα ξανά άνοιξαν. Με κατηγορούν, τα κλείσα, αλλά δεν τα ξανά άνοιξαν. Για να είμαστε εννοημένοι. Οκ, τα ακούσαμε αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άσχετο. Οι Πακιστανοί που έκλεισε ο Κερίδης, ο υπουργός, για να έρθουν εδώ να μαζέψουν τις ελιές, θα κάνουν ακριβώς αυτό εδώ που κάνει αυτό το μηχάνημα? Κωστή, λένε, δείξε το εργαλείο, γιατί οι εργάτες δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Δείξε το εργαλείο. Βλέπεις εδώ, αυτό. Outfit χωραφιού, πάμε. Λοιπόν, είναι εδώ ο φίλος μου ο Δήμος και θα μας δείξει πώς λειτουργεί το μηχάνημα. Γυρίζω κάμερα να δεις. Αυτό θα κάνει ο Πακιστανός. Θα δουν όλοι αυτοί οι Πακιστανοί για να κάνουν τη δουλειά του μηχανήματος. Έχει το χειριστήριο, το οποίο πάρα πολύ εύκολα μπορείς να χειριστείς. Γιατί και με ένα το έχουμε το μηχάνημα αυτό και ακουμπουλάμε τον ξένο κόσμο? Εκτός και αν τους βάλεις να δουλέψουν εκεί στους 200 ορόφους. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί εγώ πιστεύω ότι εκεί θα πάνε αυτοί. Το έχω πει. Και όλα να τα αλλάξουμε, να χτιστεί αυτό το κτίριο, να δούμε 200 ορόφους να χτίζονται στην Ελλάδα μας, να το δούμε αυτό το πράγμα, αυτό το μεγαλείο που ένα σεισμό να κάνει πριν, σας το λέω, με τι χαρά σκεφτείτε θα καθίσει αυτός που είναι στο 20ο όροφο όταν θα θέλει, θες κάποιο χρόνο να κατέβεις το 200ο, δηλαδή εκεί μέσα σε ένα πάρεις που δεν λειτουργούν τα σεσέρ εκείνη την στιγμή. Μια Ελλάδα μαθημένη με συγκεκριμένα μέτρα παν μέτρων άριστον. Έχει αρχίσει να υπερβαίνει το μέτρο. Και κάθε φορά στην ιστορία που υπερβήκαμε το μέτρο και τους εαυτούς μας ήρθαν τα μέτρα από το Σόιμπλε. Ακούσατε τη δήλωση του Βενιζέλου που είπε ότι τον βρήκε ο Σόιμπλε σε ένα υπόγειο και του είπε «Πες μου λοιπόν τώρα τι θα γίνει με το ευρώ, θα βγείτε?» Βεβαίως ο Σόιμπλε ήθελε να βγούμε από το ευρώ. Ενώ αυτοί μας είχαν βάλει, οι ίδιοι, οι επισημήτες. Ήταν λίγα τα χρόνια που μας είχαν βάλει. Δηλαδή, είχαν βρει ότι είμαστε υγειονομικός που λένε. Δηλαδή, είχαν κάνει τις εξετάσεις τους για να μας δώσουν την έγκριση στο ευρώ. Ξαφνικά μας είπαν, βγείτε. Αλλά μήπως υπάρχει και το ενδεχόμενο, επειδή βλέπαν θα έρθει η αριστερά στην Ελλάδα, να λέγανε στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία να πάτε στη Δραχμή, για να το ξέρουμε εμείς, αυτοί να αρνούνται. Γιατί πώς θα μπορούσαν να ξανακυβερνήσουν η δεξιά και το Πασόκ όταν η δεξιά μας έβαλε στην Ευρώπη και όταν ο Σιμίτης μας έβαλε στο ευρώ, πώς θα κυβερνούσαν μετά? Εκτός εάν υπήρχε αυτό που λέγανε, η αριστερή παρένθεση, προδιαγεγραμμένο να πάνε οι αριστεροί, να μας πάνε στη Δραχμή και μετά να έρθουν αυτοί ως σωτήρες. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε την ιστορία και λίγο διαφορετικά από τι είναι στο μυαλό μας. Πρέπει κάποια στιγμή να μπούμε μέσα στα μαγειρία τους για να δούμε τι μαγειρεύουν, τι τρώμε, τι υλικά βάζουν μέσα, πώς μας φαίνεται γλυκό το πικρό, πώς γίνεται. Θα τελειώσω λοιπόν με αυτό που έλεγε και λέει ο κύριος Συρίγος για τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου μέσα σε ελάχιστα χρόνια, ακούστε παρακαλώ. Η ναζιστική Γερμανία ήθελε να απαλλαγεί από τη συνθήκη των Βερσαλιών. Η Τουρκία θέλει να απαλλαγεί από τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτά είναι απλώς αδιανόητα πράγματα στη σημερινή εποχή. Ειδικά δε αυτές οι συνθήκες, οι οποίες καθορίζουν σύνορα, καθορίζουν όρια, θεωρούνται στο διεθνές δίκαιο ιερές, δεν τις αγγίζει. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι ένα τεράστιο πράγμα που είναι μια βασική συνθήκη, μια βασική συμφωνία. Έχει άλλες 14 συμφωνίες, παραρτήματα κτλ. Το 97% όλων αυτών στο σήμερα δεν έχει καμία αξία. Μάλιστα. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο καθηγητή. Είστε ο ίδιος, φαντάζομαι, που λέγατε και τα πριν και λέτε τα μετά. Προσέξτε το λόγο σας στα πρώτα. Πόσο σαφής και πόσο on the point είναι. Και προσέξτε πώς τον άλλο λόγο βάζετε διάφορα και δεν είναι οργανωμένος λόγος.
Θέλω να το ρωτήσω, κύριε καθηγητά, εσείς πότε αντιληφθήκατε μέσα στα 4 χρόνια ότι άρχισε να χάνει την αξία της η συνθήκη της Λοζάνης? Πότε ακριβώς? Γιατί φαντάζομαι δεν πήγε κατευθείαν στο 97%, θα πέρασε από το 50, από το 60, από το 70. Έτσι ειδοποιούν οι καθηγητές, οι επίσημοι φορείς της χώρας, οι ηθήνοντες νόες αυτής της χώρας, ότι ξαφνικά είμαστε μείον 97%. Ακόμα και τις πολυκατοικίες δεν λένε πότε τελειώνει το πετρέλαιο. Όταν τελειώσει, λένε 10 μέρες νωρίτερα θα μας τελειώσει το πετρέλαιο. Δεν τελειώνει το πετρέλαιο. Και λέει αύριο δεν έχουμε. Τρέξτε να βρείτε πετρέλαιο. Δηλαδή, τα σύνορά μας τότε, σε ποια συνθήκη βασίζονται? Σε ποια συνθήκη θα βασίζονται? Πέστε μου τις άλλες συνθήκες που θα βασίζονται εάν δεν ισχύει η συνθήκη της Λοζάνης. 97% των συνόρων μας, δηλαδή, μας λέτε ότι είναι λάθος? Ερώτηση. Είναι λάθος? Δηλαδή μας λέτε ότι ο Ερντογάν μας κάνει χάρη όλα αυτά τα χρόνια και μας αφήνει να έχουμε μια χώρα που δεν μας ανήκει? Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, επειδή δεν καταλαβαίνω καλά, να βγείτε να κάνετε μια επαναληπτική. Αλλά βρεθεί ένας δημοσιογράφος να σας ρωτήσει, που είναι το πιο δύσκολο πράγμα στην εποχή, να βρεθεί ένας δημοσιογράφος, γιατί ο δημοσιογράφος πρέπει να πάρει κάποιες εντολές, δεν μπορεί να ρωτήσει έτσι μόνος του. Θέλω να τον σας ρωτήσει. Αν θέλετε, έρθετε και εδώ. Σας καλώ να είστε ο πρώτος καλεσμένος σε αυτήν την. Αλλά να μας εξηγήσετε. Με ερωτήσεις, όχι γραμμένες, κατασκευασμένες και εντεταλμένες, με αφόρμητες ερωτήσεις. Τα μυαλά μας φύγανε των νέων ανθρώπων στη δεύτερη μετανάστευση που έγινε, που ήταν η έξοδος των μυαλών από την Ελλάδα. Δηλαδή, πάρε από τους Έλληνες το μυαλό, τον ελληνικό μυαλό, αυτό που θα τους οργανώσει. Φέρ' το εδώ, πάρ' το εδώ και ας τους μόνος τους. Θέλω λοιπόν να πω στους πιτσιρικάδες που έχουν αντίληψη, αλλά μπήκαν και μπαίνουν λογικά μέσα σε μια εποχή που τους ανακατεύει σαν μπλέντερ. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά νομίζω ότι μπορούν χωρίς βία, με πολιτισμό και με νου, να συντάξουν το δικό τους χάρτη πλοήγησης στο μέλλον. Αυτοί θα καλουπώσουν το μέλλον, έτσι κι αλλιώς. Για να μην το παλουκώσουν οι παρελθοντολόγοι. Και για να κλείσουν τα θέματα, αυτά που έχουν προκύψει. Τι να ψηφίσω, τι να μην ψηφίσω, και αν έχει και όχι, αυτό και εκείνο και το άλλο, και οι αλλόφιλοι και οι ομόφιλοι και οι ετερόφιλοι, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θα έπρεπε να έχουν επιληθεί πρώτα. Και δεν θα έπρεπε να φτάνει μια κοινωνία υποκριτική να είναι επιπλέον και απροετοίμαστη. Νομίζω, χρησιμοποιώ το ρήμα νομίζω και θα το κρατήσω μέχρι τέλος το ρήμα νομίζω, ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να χαράσει το μέτρο, τον τρόπο και την επιθυμία της ζωής του άλλου. Για μένα αυτό ήταν και θα είναι πάντα το κυρίαρχο. Δεν θέλω να υπάρχουν άνθρωποι που να ρωτάνε κάποιους άλλους αν τους επιτρέπουν να ζήσουν με τον τρόπο που θέλουν, εφόσον δεν τους ενοχλούν. Συνεχίζω να τους ενοχλούν, εννοώ εγκληματικά, όχι να με τους ενοχλούν γενικά, σαν απόψεις. Συνεχίζω να χρησιμοποιώ το ρήμα νομίζω. Πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει και ένα τέλος σε αυτήν την υποκρισία στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία δεν βάζει κομματική πειθαρχία, για ποιο λόγο? Ότι χρειάζεται τους ακροδεξίους για κάποιο επόμενο νομοσχέδιο στη συνέχεια. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Επίσης, ναι, δεν ξέραμε ακόμα σαν κοινωνία πώς θα μεγαλώνουν τα παιδιά τους τα ομόφυλα ζευγάρια. Ξέρουμε όμως ήδη πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους τα ετερόφυλα ζευγάρια. Ξέρουμε την ενδοοικογενειακή βία, η οποία ανήκει, πρέπει να σας πω, στην αφανή εγκληματικότητα. Δηλαδή, μόνο αν υπάρξει θύμα γίνεται γνωστή η ενδοοικογενειακή βία. Σκοτώνει 14χρονο τον πατέρα του, και λογικό για μένα, οι δικαστές τον αφήνουν ελεύθερο με τα πόσα έχει υποστεί το παιδί. Αλλά αν δεν σκότωνε 14χρονο, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τις συνέπειες αυτού του σπιτιού που βασανίζεται χρόνια. Αν θέλετε να υπάρχει ένας κόσμος με περισσότερη αγάπη και λιγότερη υποκρισία, ας πάμε στην γενική χριστιανική, στη γενική αρχή. Στο αγαπάτε αλλήλους. Ούτε αγαπάτε ετεροφίλους, ούτε αγαπάτε ομοφίλους. Μόνο αγαπάτε αλλήλους. Και τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη. Δεν είναι ωραίο να παραμένει ένα παιδί σε ένα είδη μόνο και μόνο για να πετύχει μια καλύτερη τιμή, νομίζω. Ξαναβάζω το ρήμα, νομίζω. Δεν θέλουμε και παραγγελίες επίσης. Θέλω 2 κορίτσια ξαφνικά, 2 γόρια με λαχρινά να είναι το έτσι ή αλλιώς. Και νομίζω τέλος πάντων
πως κάτι θα συμβεί, κάτι αύριο, εκ των πραγμάτων, δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς τελευταίοι σαν χώρα, νομίζω. Και για να το πω με ένα ωραίο τραγούδι, να μην πάρω την ευθύνη που λέμε. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Του χωρισμού μας έφτασε η ώρα. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Αγαπάτε αλλήλους. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Καλή χρονιά να έχουμε και το 2024 να πάμε μερικά βήματα μπροστά. Και όχι φωτογραφίες, όχι ψέματα, όχι ευτυχισμένοι.